δεν είναι προτεραιότητα να γίνει το flyover. Η προτεραιότητα ήταν να γίνει και πρέπει να δρομολογηθεί για να κατασκευαστεί ο εξωτερικός δακτύλος. Δεύτερον, είπα μέσα ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες. Το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει. Πρόδρομες εργασίες γίνονται και όταν θα ξεκινήσει η κατασκευή του κυρίως έργου, θα κλείνει ο περιφερειακός ώρες ή και μέρες. Καταλαβαίνετε τι κομφούζιο θα υπάρχει. Υπενθύμισα και μέσα τις προτάσεις που είχα κάνει και για την τριπλή βάρδια και για τη θαλάσσια συγκοινωνία. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Επισήμανα τα εξής, ότι ήδη έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα. Τα παρουσιάσατε κι εσείς την περασμένη εβδομάδα, παραλίγο αποφύγαμε τα θανατηφόρα με βαριά τραυματισμένους στον άξονα της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και της Παπανικολάου, εκεί που εφάπτεται με τον κόμβο, τον ανισόπεδο κόμβο, και θα έχουμε κι άλλα αν δεν παρθούν σοβαρά μέτρα και αν δεν υπάρχει η προσοχή από όλους τους φορείς. Επίσης επισήμανα τον κίνδυνο που υπάρχει σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσα στο δάσος. Θα χρειαστεί μία και πλέον ώρα εξαιτίας του μποτιλιασμένου περιφερειακού να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Η πρόταση την οποία έχω καταθέσει εδώ και ένα χρόνο είναι να υπάρχουν μόνιμα σταθμευμένα μέσα στο περιαστικό δάσος σε διάφορα σημεία τουλάχιστον 20 πυροσβεστικά οχήματα, έτσι ώστε αυτά τουλάχιστον να προστρέξουν αμέσως για να κατασβεστεί οποιαδήποτε πυρκαγιά. Και επίσης ενημέρωσα για μια ακόμη φορά τον ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό των αγριόχειρων, οι οποίοι κυκλοφορούν πλέον ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες και στη λεωφόρο Παπανικολάου, πλησίων του περιφερειακού και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.